Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την πρόσκληση, προκειμένου να τοποθετηθούμε και εμείς στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το θέμα της επιστολικής ψήφου. Κριτήριο όχι μόνο για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, αλλά θεωρούμε για τους νέους ανθρώπους συνολικά, είναι αν ένα μέτρο διευκολύνει πραγματικά τη συμμετοχή σε μια διαδικασία, εν προκειμένου τις εκλογές, ή αν την αποθαρρύνει. Όταν μιλάμε για συμμετοχή, προφανώς εννοούμε την ενεργό συμμετοχή, την ουσιαστική ενημέρωση, την εμπέδωση της πεποίθησης ότι οι νέοι άνθρωποι μπορούν να επιδράσουν στις πολιτικές με βάση τις ανάγκες τους. Να ενημερώσω ότι κάτι αντίστοιχο γίνεται, για παράδειγμα, αυτή την περίοδο στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπου πάνω από 150 φοιτητικοί σύλλογοι, δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, πραγματοποιούμε γενικές συνελεύσεις και κινητοποιήσεις για την ενημέρωση και την κινητοποίηση των φοιτητών ενάντια στο νομοσχέδιο για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ας σκεφτούμε τι θα συνέβαινε αν είχε επικρατήσει αυτό που προσπάθησε να επιβάλλει η κυρία Κεραμέως με την προηγούμενη θητεία της ως Υπουργού Παιδείας, δηλαδή να βάλει εμπόδια στη λειτουργία και την εκπροσώπηση των φοιτητικών συλλόγων, να θεσμοθετεί την επιβολή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, για να λιώνεται και τελικά να μετατρέψει τους συλλόγους σε χειροκροτητές της κυβερνητικής πολιτικής. Οι φοιτητές απορρίψαμε αυτά τα μέτρα και έτσι κάνουμε και με το εν λόγω νομοσχέδιο. Συνεπώς, η ενεργό συμμετοχή, οι δημοκρατικές διαδικασίες που επιλέγουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας, είναι κριτήριο και για το ζήτημα της επιστολικής ψήφου. Έτσι, δεν μπορούμε παρά να τοποθετούμαστε αρνητικά. Η συζήτηση για τη δίθεν αντιμετώπιση της αποχής των νέων με την επιστολική ψήφου, νομίζουμε είναι εκτός πραγματικότητας, έτσι όπως γίνεται. Εξάλλου, η αποχή δεν είναι θέμα για τον τρόπο, δεν γίνεται θέμα για τον τρόπο ή τα μέσα συμμετοχής στην ψηφοφορία και ούτε αντιμετωπίζεται με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, όπως έχει αποδειχθεί και σε άλλες χώρες. Αιτία είναι η ασκούμενη πολιτική που δημιουργεί αποστροφή και απογοήτευση σε όλους εμάς, τους νέους, μας δείχνει ότι αυτό το πολιτικό σύστημα δεν λειτουργεί για τις ανάγκες μας και έτσι απομακρύνει τους νέους από τη συμμετοχή και στις εκλογικές διαδικασίες. Μέτρα σαν αυτό της επιστολικής ψήφου πιστεύουμε ότι θα εντείνουν την αποξένωση, τη λογική της παθητικής στάσης απέναντι στην πολιτική. Ανοίγει ακόμα περισσότερο το δρόμο για να αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα από τον καναπέ μας με παθητικότητα και όχι με συμμετοχή εκεί που κοινωνικοποιούμαστε και πολιτικοποιούμαστε, εκεί όπου βγάζουμε συμπεράσματα και αποκτούμε γνώμη. Είναι ο δρόμος που βολεύει τελικά όσους θέλουν εμάς τους φοιτητές απομονωμένους. Η συμμετοχή στην κοινωνική πολιτική ζωή δεν είναι με ένα SMS, με ένα like, ούτε καν και ακόμα περισσότερα με μια επιστολή που παρεπιπτόντως ένας νέος άνθρωπος είναι σίγουρο ότι δεν έχει στείλει ποτέ την επιστολή, ακόμα και για κάποιο άλλο λόγο. Σκεφτείτε για παράδειγμα ένα φοιτητή πρώτου έτους ή ακόμα και τους μαθητές της Δευτέρας και της Τρίτης Λυκείου που φέτος ψηφίζουν γενικά πρώτες φορές, κάποιοι για πρώτη φορά στις επερχόμενες εκλογές. Η περιβόητη συμμετοχή στα κοινά θα είναι η συμπλήρωση ενός χαρτιού, η αποστολή του με φάκελο, δηλαδή η πλήρης αποξίωση. Και έτσι, όταν προσπαθούν να σε μάθουν με τέτοιο τρόπο στα 17 και τα 18, φαίνεται ότι ο στόχος στο μέλλον είναι να μην συμμετέχεις καθόλου. Ακόμα, ο συγκεκριμένος τρόπος ψηφοφορίας καθιστά τελικά πολύ πιο εύκολη την άσκηση πιέσεων, ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους, και επιτρέπει την εύκολη καταστράγηση της μυστικής και ελεύθερης ψήφου. Για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι ιδιαίτερα οι νέοι δεν ψηφίζουμε πάντα το ίδιο με τους γονείς, την οικογένεια, τον περίγυρό μας. Έχουμε δικαίωμα να μην δεχόμαστε πολύμορφες πιέσεις, γι' αυτό χρειαζόμαστε μια διαδικασία που να διευκολύνει και όχι να δημιουργεί νέα εμπόδια, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που η ψήφος δεν είναι πραγματικά ελεύθερη, αφού μπορεί να ελέγχεται και να επιβάλλεται στα πλαίσια της ψηφοφορίας από το σπίτι. Αν η κυβέρνηση ήθελε να συμμετέχουν οι νέοι, θα μπορούσε να εξασφαλίσει τα αυτονόητα που διεκδικούμε έτσι και αλλιώς. Ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, δωρεάν μετακινήσεις από και προς τον τόπο που έχουμε τα εκλογικά μας δικαιώματα, κλειστά ιδρύματα 2 μέρες πριν και 2 μέρες μετά τις εκλογές. Για παράδειγμα, στις προηγούμενες εκλογές δεν έγιναν ούτε τα στοιχειώδη. Υπήρχαν σχολές που είχαμε εξεταστική την ώρα που έπρεπε να ταξιδεύουμε για να ψηφίσουμε. Ακόμα και για τους φοιτητές που δουλεύουν σεζόν, η επιστολική ψήφος δεν λύνει το πρόβλημα της συμμετοχής. Με την κατάσταση που επικρατεί στο συγκεκριμένο κλάδο, τις συνεχείς αλλαγές χώρων, περιοχών εργασίας, συνθήκων, είναι αδύνατον να ξέρει κάποιος φοιτητής εργαζόμενος σε ποιο νησί, σε ποια περιοχή θα βρίσκεται για να δουλέψει, ώστε να το δηλώσει μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια που παρουσιάζει το νομοσχέδιο.